Ο κύριος Παπαδούρης, κύριε, καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρόλο που είμαστε ή ενδεχομένως και επειδή είμαστε, κύριε Παπαδούρη, λίγο πριν τις γιορτές, η μία είδηση φτάνει την άλλη. Η μία είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου κανονικά έρονται πλέον όλες οι περικοπές που είχαμε στους μισθούς τουλάχιστον του δημοσίου μετά από την εποχή του μνημονίου. Έχουμε εξαγγελίες από πλευράς Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Έχουμε μία σειρά από γεγονότα. Έχουμε βέβαια και τις τιμές τις οποίες γνωρίζετε και στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό. Ανακοινώνονται κάποια θετικά νέα για την πορεία της οικονομίας, η οποία είναι ένα σύνολο, μέσα υπάρχουν άνθρωποι, εκείνοι δυσκολεύονται, φτάσαμε στο τέλος του χρόνου και ρωτούμε για την εκτίμησή σας για το πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι να περάσουμε το επόμενο διάστημα. Για κάποιους, κύριε Ποταμίτη, θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Για κάποιους δεν θα είναι τόσο δύσκολος και φυσικά αναφέρομαι στη διαφορά που υπάρχει, αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έχουμε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, έχουμε συνταξιούχους δύο ταχυτήτων και σε καταστάσεις κακής οικονομίας, κρίσιμες καταστάσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε, κύριε Ποταμίτη, ότι πριν λίγες μέρες είχαμε την τεράστια αύξηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος τι έχει να αντιμετωπίσει. Έχει να αντιμετωπίσει μια αύξηση σε όλα τα δάνεια τα οποία συσχετίζονται με το Euribor κοντά στο 15 με 20%. Αντιληφθείτε αυτό που σας λέω, κύριε Ποταμίτη, 15 με 20% αύξηση στη μηνιαία δόση. Ταυτόχρονα έχουμε τον πληθωρισμό του 9%, όπου αυτό σημαίνει ότι η αγοραστική αξία και η αγοραστική δύναμη του κάθε νοικοκυριού μειώνεται κατά 9%. Από την άλλη, δεν έχουμε κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ για να έρθει να μετριάσει κάπως την κατάσταση αυτή. Εδώ σήμερα που χρειάζονται άμεσες λύσεις, φυσικά να χαιρετήσω ότι ναι, έχουμε και κάποια ευχάριστα δεδομένα τα οποία στοχεύουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτήν των χαμηλών συνταξιούχων, που φυσικά περιμένουμε να γίνει πράξη αυτό που έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές, το καμία σύνταξη κάτω από τα 710 ευρώ. Αλλά σημειώστε, κύριε Ποταμίτη, σημειώστε ξανά ότι ούτε 710 ευρώ για οποιοδήποτε συνταξιούχο, ούτε τα 940 ευρώ ο βασικός κατώτατος μισθός είναι λύση για τα σημερινά δεδομένα. Ρωτήστε έναν νοικοκυριό το οποίο δεν έχει δική του στέγη πώς μπορεί να επιβιώσει σήμερα, αν ξεκινήσει αρχές του μήνα να πληρώσει το ενίκιο, τα καύσιμα διακίνησης, την αυξημένη τιμή του ηλεκτρισμού, παρόλο που για να είμαι δίκαιος αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει η επινίκηση της περίοδου. Με απόφαση του Υπουργικού χθες για άλλους δύο μήνες. Μάλιστα. Αλλά ρωτώ, είναι αυτό αρκετό? Τα δική μου προσωπική άποψη δεν είναι αρκετό. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί συμπολίτες μας φέτος δεν θα περάσουν δυστυχώς καλά Χριστούγεννα. Κύριος Παπαδούρης, ο κύριος Τρυφωνίδης, ένα λεπτό, κύριε Παπαδούρη. Κάθομαι ήσυχα εδώ, κύριε Ποταμίτη, μέσω προεκλογικής περίοδου και παρακολουθώ το διευθυντή του ΕΟΑΚΕΛ να λένε τα δικά τους όπως πάντα. Αυτό γίνεται. Και αυτό το ίδιο παρακολουθά και ο κόσμος του. Και θλίβομαι ειλικρινά, γιατί αν είναι να βάλουμε ως κριτήριο και ως μπάρα το τι επαρέλαβε το διευθυντή το 2013, αυτόν δεν τους αφαιρεί τις οποιασδήποτε ευθύνες, που υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, τις οποίες σήμερα πληρώνει ο κόσμος. Τι να ξεκινήσω, έλευση φυσικού αερίου, περιμένουμε ακόμη, η αύξηση στα καύσιμα χωρίς οποιαδήποτε κίνηση μετριασμού, να πούμε για τα επιτόκια, να φέρετε τα επιτόκια πριν. Μα, κύριε Ποταμίτη, να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο είχα γράψει αυτεπάγγελτο στην Επιτροπή Εμπορίου και καλέσαμε την Κεντρική Τράπεζα να μας πει πώς θα μετριάσουμε αυτό το πρόβλημα. Το συζητήσαμε 2 Νοεμβρίου. Περίμενα για 1-2 εβδομάδες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να έρθει να μας παρουσιάσει λύσεις μετριασμού. Κύριε Παπαδούρη, ολοκληρώστε, ναι. Λυπάμαι, κύριε Ποταμίτη, αλλά νομίζω αδικόμαστε λίγο σε χρόνο, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα. Νομίζω πως όχι. Συνεχίστε και νομίζω πως όχι. Δεν αδικήστε. Κοιτάξτε, περιμένουμε από την Κεντρική Τράπεζα, τη δική μας Κεντρική Τράπεζα, λέει η κυρία Ορφανίδου, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Καλημέρα. Ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Να δίνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να πούμε επειδή είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο ή παγκόσμιο φαινόμενο, δεν θα κάνουμε τίποτε. Επαναλαμβάνω, τον Νοέμβριο είχαμε ένα στεπάγγελτον. Περιμένουμε εδώ και 2 μήνες
από την Κεντρική Τράπεζα να έρθει την Ελλάδα, δηλαδή που ξεκινούν και παίρνουν μέτρα για να μετριαστεί το πρόβλημα των αυξημένων επιτοκίων στο τέλος της ημέρας, δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε? Πάντα θα επικαλούμαστε ότι παραλάβαμε το 13 καμένη εκεί. Συμφωνώ, παραλάβετε καμένη εκεί. Πρέπει να δουλέψετε όμως, γιατί ο κόσμος περιμένει και δεν βλέπει τελικά πώς θα γίνει. Δεν δουλέψαμε δηλαδή, κύριε Παπαδούρη. Δεν δουλέψαμε εμείς καθόλου. Να θυμίσω ότι ο κόσμος πριν κάποια χρόνια, κύριε Ποταμίτη, γιατί τα έχουμε βιώσει, ο κόσμος έμαθε να ζει, να επιβιώνει και να απολαμβάνει. Σήμερα η απόλαυση έχει κοπεί. Είναι απλά να ζεις και να επιβιώνει. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ποταμίτη, επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο. Θέλω από τη μια να κακίσω τη συμπεριφορά και τη σιωπή της Κεντρικής Τράπεζας και καλό το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να έρθει με μέτρα. Και κατά δεύτερον, κύριε Ποταμίτη, ο κόσμος έχει γεμίσει με υποσχέσεις, έχει βαρεθεί πλέον. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας είναι ευθύνη και των δημοσιογράφων. Είναι ευθύνη και των δημοσιογράφων καθόλου τη διάρκεια της προεκλογής, κύριε Ποταμίτη, να θέσουν σωστά ερωτήματα τα οποία αγγίζουν τον κόσμο και να επιδιώκουν να παίρνουν απαντήσεις κοστολογημένες. Ελπίζω αυτά που θέσαμε σήμερα να είδα σωστά. Πάμε στο...